Είτε βρίσκεσαι ήδη, είτε ετοιμάζεσαι να πας σε κάποια παραλία, ή ακόμα αν είσαι αραχτός στο δροσερό σου, ελπίζω, μπαλκόνι, και δεν έχει σκοπό να το αποχωριστείς, το καλοκαίρι αποτελεί μια εξαιρετική εποχή για να επιδοθείς στο διάβασμα βιβλίων. Ή στα ποτάκια. Ή τουλάχιστον αυτό συμβαίνει και με τα δύο για εμένα. Πάντα θεωρούσα το καλοκαίρι ως την ιδανικότερη περίοδο για να ξαναπιάσω μισοτελειωμένα βιβλία ή να ξεκινήσω κάποια που έχω στη λίστα μου εντελώς από την αρχή. Θέλεις ο περισσότερος ελεύθερος χρόνος, το καλύτερο setting του περιβάλλοντος, η καλύτερη και πιο χαλαρή διάθεση. Δεν γνωρίζω. Το θέμα είναι ότι όντως λειτουργεί. Μαζί με τον Λουκά, λοιπόν, από το κανάλι του Be Wealthy, θα σου παρουσιάσουμε 5 βιβλία για να σου κάνουν παρέα στην ξαπλώστρα. Αφού δεις αυτό το βίντεο, πήγαινε στο κανάλι του Λουκά, το οποίο θα βρεις στην περιγραφή και ρίξε μια ματιά και στις δικές του επιλογές. Αφού τώρα κάνεις subscribe στο κανάλι του Λουκά, επέστρεψε ώστε να κάνεις και εδώ μια εγγραφή, ένα like και να ενεργοποιήσεις τις ειδοποιήσεις για να μην χάσεις κανένα επόμενο βίντεο. Επίσης, κάνε subscribe στο δωρεάν newsletter μου, link για το οποίο θα βρεις και γι' αυτό στην περιγραφή. Μπορείς να βρεις μια εκτενέστερη περίληψη των βιβλίων που θα ακολουθήσουν στο Blinkist. Το Blinkist αποτελεί μια πλατφόρμα η οποία σου επιτρέπει να κατανοήσεις το νόημα και τις βασικές πληροφορίες από τα πιο δημοφιλή μη λογοτεχνικά βιβλία του κόσμου σε μόλις 15 λεπτά. Με λίγα λόγια, παίρνουν ένα βιβλίο, το διαβάζουν και δημιουργούν μια περίληψη με τα πιο σημαντικά στοιχεία του και σου την παρουσιάζουν σε γραπτή ή ηχητική μορφή. Αν είσαι τύπος που βαριέται ή δυσκολεύεται να διαβάσει, αλλά θέλεις να μάθεις τι πραγματεύεται το κάθε βιβλίο πριν το αγοράσεις, θα σου λύσει τα χέρια. Εάν θέλεις να δοκιμάσεις την υπηρεσία, μπορείς να κάνεις εγγραφή μέσω του link στην περιγραφή, καθώς θα κερδίσεις ένα δωρεάν trial για 30 ημέρες. Πάμε τώρα να δούμε και τα βιβλία. Bogleheads Guide to Investing. Από μικροί, μαθαίναμε εμπειρικά να ακολουθούμε συγκεκριμένες αρχές στη ζωή μας. Κάποιες από αυτές είναι να μην συμβιβάζεσαι ποτέ με το μέσο όρο, να προσπαθείς πάντοτε να είσαι ο καλύτερος. Να ακούς το ένστικτό σου. Αυτό που σου λέει η καρδιά σου είναι συνήθως και ο σωστός δρόμος. Ό,τι πληρώσεις, θα πάρεις. Οι καλές συμβουλές δεν είναι ευθυνές και οι ευθυνές συμβουλές δεν είναι καλές. Η ιστορία τι είναι να επαναλαμβάνεται. Μελέτησέ την και θα δεις ότι θα μπορέσεις να προβλέψεις το μέλλον. Και τέλος, εάν αναγνωρίσεις ότι υπάρχει κάποια κρίση, θα πρέπει να λάβεις άμεσα δράση και να προσπαθήσεις να τη διορθώσεις. Και ξέρεις κάτι, οι συμβουλές αυτές είναι εξαιρετικές για τους περισσότερους τομείς της καθημερινότητάς μας. Θα μπορούσες ίσως να μαντέψεις πού μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα καταστροφικές όμως. Ναι, ακριβώς εκεί στις επενδύσεις σου. Οι Bogleheads στο Boglehead Guide to Investing έρχονται να απομυθοποιήσουν την αφήγηση της Wall Street και της φιλοσοφίας των ενεργητικών επενδύσεων και να μας πούν ότι η μετριότητα έχει τη δική της μαγεία. Ποιοι είναι οι Bogleheads τώρα? Αποτελούν μια κοινότητα η οποία απαρτίζεται από λάτρες των επενδύσεων, οι οποίοι τιμούν και ακολουθούν την επενδυτική φιλοσοφία του John Bogle. Ο John Bogle χαρακτηρίζεται ως ο πατέρας του Passive Index Investing. Αποτελεί τον ιδρυτή της Vanguard και ουσιαστικά αυτόν που εισήγαγε για πρώτη φορά την έννοια της επένδυσης πάνω σε γενικούς δείκτες του χρηματιστηρίου. Το συγκεκριμένο βιβλίο έχει γραφτεί από τρεις Bogleheads, οι οποίοι ένωσαν την πάνω από 100 χρόνια συσσωρευμένη εμπειρία τους στις επενδύσεις και συνέθεσαν έναν απλό και ειλικρινή οδηγό επενδύσεων. Ξεκίνα νωρίς. Επέλεξε ένα υγιές και βιώσιμο lifestyle. Αποταμίευε σταθερά, επένδυε σταθερά, έχει γνώση πάνω στο τι είναι αυτό που αγοράσεις, κράτα το κόστος και τους φόρους χαμηλά και αύξησε τη διασπορά του χαρτοφυλακίου σου. Αν προσθέσεις την παραπάνω συνταγή και μακροχρόνιο ορίζοντα, τότε οι αποδόσεις σου θα είναι καλύτερες από τον μέσο όρο και έξω. Το βιβλίο φέρνει πολύ πετυχημένα, κατά τη γνώμη μου, το παράδειγμα του σχολείου. Εκεί τα πράγματα δείχνουν να λειτουργούν αρκετά απλά. Χρειάζεσαι αρκετό διάβασμα για να γίνεις μαθητής του 20, λιγότερο διάβασμα για να γίνεις μαθητής του 18, ακόμα λιγότερο για να γίνεις μαθητής του 16 και ούτω καθεξής. Σε αντίθεση με το σχολείο, στον κόσμο των επενδύσεων δεν θα λέγαμε πως τα πράγματα λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Εάν αφιερώσεις μεγάλες ποσότητες χρόνου και προσπάθειες για να γίνεις επενδυτής του 20, αναζητώντας για παράδειγμα μετοχές και κρυπτονομίσματα που θα υπεραποδώσουν, έχεις πολλές πιθανότητες να πέσεις έξω και να γίνεις επενδυτής του 16, αν όχι χειρότερα. Από την άλλη τώρα, μπορείς να αφιερώσεις πολύ λιγότερο χρόνο και κόπο, επιλέγοντας να είσαι μέτριος, ακολουθώντας την πορεία της οικονομίας μέσω Broad Index ETFs. Με την τακτική αυτή, έχεις πολλές πιθανότητες να γίνεις ένας επενδυτής του 18. Και σε ένα κόσμο όπου οι περισσότεροι προσπαθούν εναγωνίως να γίνουν επενδυτές του 20, αλλά καταφέρουν με τα βίας να πιάσουν τη βάση, το 18 μοιάζει μαγικό. Οι επενδύσεις θα σε κάνουν να συμφιλειωθείς με τη μετριότητα. Τώρα, δεν απαιτούνται τεχνικές ή ακαδημαϊκές γνώσεις πάνω στις επενδύσεις για να μπορέσεις να διαβάσεις το συγκεκριμένο βιβλίο. Στην πραγματικότητα, θα ήταν καλύτερο για εσένα εάν ξεκινούσες από το μηδέν, χωρίς καμία πρώτερη γνώση ή προκατάληψη πάνω στο θέμα. Στα αρνητικά του βιβλίου είναι το ότι είναι γραμμένο και προσανατολισμένο για τον μέσο Αμερικάνο επενδυτή, οπότε αρκετά θέματα φορολογίας και συνταξιοδότησης δεν βρίσκουν εφαρμογή από τον Έλληνα επενδυτή, ενώ θα χρειαστεί να φρεσκάρεις και τα αγγλικά σου, καθώς δεν υπάρχει μετάφραση στα ελληνικά. Αν ρωτάς εμένα τώρα, αποτελεί ένα διαμαντάκι το οποίο μπορεί να σε πάρει από το χέρι και να σου διδάξει όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζεις για να ξεκινήσεις να επενδύσεις με τον σωστό τρόπο. Atomic Habits.
Βρισκόμαστε στην Αμερική και πιο συγκεκριμένα στο τελευταίο match για το σχολικό πρωτάθλημα baseball του Λυκείου όπου φοιτεί ο James Clear. Καθώς ένας συμπαίκτης του παίρνει φόρα για να υποδεχθεί μια παλιά, το ρόπαλο γλιστράει, ξεφεύγει από τα χέρια του και χτυπάει τον James ανάμεσα στα μάτια. Το αποτέλεσμα, η δύναμη με την οποία τον βρήκε ήταν τόσο μεγάλη που κατάφερε να του σπάσει τη μύτη, να δημιουργήσει διάφορα ραγίσματα στο κρανίο του και να καταστρέψει τις κόγχες των ματιών του. Τον μετέφεραν σχεδόν ανέστητο στο τοπικό νοσοκομείο, το οποίο όμως δεν ήταν επαρκώς εξοπλισμένο για να μπορέσει να φροντίσει τα τραύματά του, οπότε και κανονίστηκε άμεση αερομεταφορά με ένα ελικόπτερο προς το κεντρικότερο νοσοκομείο της περιοχής. Ένα νοσοκομείο το οποίο δεν ήταν καθόλου άγνωστο για αυτόν και την οικογένειά του, καθώς το ίδιο μέρος πριν 10 χρόνια η αδελφή του διαγνώστηκε με λευχαιμία μόλις τα 5 της χρόνια. Η ανάρρωσή του ήταν δύσκολη. Για μερικές εβδομάδες δεν μπορούσε καν να δει μπροστά του και πέρασαν τουλάχιστον 8 μήνες μέχρι να οδηγήσει ξανά και οι φυσικοθεραπείες του συμπεριλάμβαναν ασκήσεις του στυλ περπάτα σε μια ευθεία γραμμή. Αυτή είναι λοιπόν και η μακάβρια εισαγωγή που επιλέγει ο James Clear για να ξεκινήσει το βιβλίο του Atomic Habits ή στα ελληνικά Ένα τίποτα μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Γιατί όμως να κάνει κάτι τέτοιο? Γιατί η διαδικασία της ανάρρωσής του ήταν και αυτή που τον μίλησε αρχικά στη δύναμη των μικρών συνθειών ή The Atomic Habits και κατ' επέκταση στη συγγραφή αυτού του εξαιρετικού βιβλίου. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και μέσα σε αυτό, αναγκάστηκε να βασιστεί πάνω σε αυτές τις μικρές συνήθειες για να καταφέρει να επανέλθει από τον τραυματισμό του, να δυναμώσει το σώμα του, να έχει υψηλότερες επιδόσεις στο γήπεδο, να γίνει συγγραφέας ή απλά και μόνο για να καταφέρει να γίνει ένας υπεύθυνος ενήλικας. Η διαδικασία δόμησης μικρών συνηθειών ήταν και αυτή που του έδωσε την ευκαιρία να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του και μέσα από αυτό το βιβλίο μας παρουσιάζει τη μεθοδολογία του, ώστε να καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε και εμείς τις δικές μας. Μέσα από 386 σελίδες και προσεγγίζοντας παιδεία όπως η βιολογία, η φιλοσοφία και η ψυχολογία, αναλύει τα 4 στάδια από τα οποία αποτελείται οποιαδήποτε συνήθεια. Στη συνέχεια, μας παρουσιάζει 4 νόμους, τους οποίους, αν ακολουθήσουμε, είμαστε ικανοί να αλλάξουμε οποιαδήποτε συμπεριφορά μας. Είτε αυτό σημαίνει να υιοθετήσουμε μια νέα καλή συνήθεια, όπως το να κάνουμε καθημερινή γυμναστική ή να αποταμιεύουμε συστηματικά το 10% του μισθού μας, είτε να διώξουμε κάποια κακή, όπως το να τρώμε τα νύχια μας ή ένα λίτρο παγωτό στρατζατέλα cookies κάθε Κυριακή βράδυ για να μας πάει καλά η εβδομάδα. Το βιβλίο αποτελεί ένα εγχειρίδιο το οποίο δεν εστιάζει στους στόχους, αλλά σε στρατηγικές και συστήματα τα οποία θα σε κάνουν ικανό να τους κατακτήσεις. Προτείνω λοιπόν ανεπιφύλακτα στον καθένα να το διαβάσει, ώστε να αποκτήσει μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία και να κατανοήσει εις βάθος αυτά που θέλει να πει. Εμένα τώρα με βοήθησε στο να ξεκαθαρίσω αρκετά πράγματα σχετικά με το τι είναι και πώς λειτουργούν οι συνήθειες και κυρίως ότι το πρόβλημα όταν αμελούσα κάποια συμπεριφορά ή δεν μπορούσα να σταματήσω κάποια άλλη, δεν ήμουν εγώ, αλλά το σύστημα το οποίο ακολουθούσα. Όπως καταλαβαίνεις, το Atomic Habits δεν έχει να κάνει με οικονομικά ή επενδύσεις, αν και τώρα που το σκέφτομαι, θα μπορούσε να το δεις ως μια οδή στο ανατοκιζόμενο επιτόκιο και την επίδραση που έχει πάνω στη δόμηση και τη διατήρηση συνήθειών. The subtle art of not giving a fuck. Η αλήθεια είναι πως ούτε το συγκεκριμένο βιβλίο αφορά τα οικονομικά και τις επενδύσεις, ενώ αμφιβάλλω αν θα διαβάσεις έστω και μία φορά τη λέξη χρήμα σε κάποια από τις 253 σελίδες του. Αν όμως ζεις μια φαινομενικά πλήρη ζωή, στην οποία δεν σου λείπει η υγεία, το φαγητό, η οικογένεια και οι φίλοι, αλλά παρόλα αυτά νιώθεις ακόμα δυστυχισμένος και θέματα όπως η πτώση της τιμής του Bitcoin ή της Tesla δείχνουν να εξουσιάζουν τα συναισθήματα για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, τότε θεωρώ πως αξίζει να του ρίξεις μια ματιά. Ξαναπιάνοντας λοιπόν το βιβλίο για να το συμπεριλάβω σε συγκεκριμένη λίστα και διαβάζοντας από εδώ και από εκεί στο ίντερνετ σχετικά με αυτό, συνειδητοποίησα πως αρκετός κόσμος τίνει να παρερμηνεύει το περιεχόμενο του βιβλίου λόγω του τίτλου του. Σημείωση, ο τίτλος του βιβλίου είναι The Subtle Art of Not Giving a F**k, ενώ στα ελληνικά η μετάφρασή του είναι η ευγενής τέχνη του να τα γράφεις όλα στα Δεν μπόρεσα παρά να κάνω τον παραλληλισμό λοιπόν με κάτι αντίστοιχο που ένιωσα και εγώ στο παρελθόν όταν δημοσιεύτηκε στο YouTube κανάλι του Money Minority το βίντεο «Γίνε εκατομμυρίουχος κόβοντας τον καφέ», όπου λάμβανα συνεχώς σχόλια του στυλ. Δεν μπορείς να γίνεις εκατομμυρίουχος αποταμιεύοντας, ή δεν υπάρχουν εγγυημένες αποδόσεις του 10%, ή ποιος κατά πίνει φρέντο καπουτσίνο κάραμελ στα 3 ευρώ. Αν τώρα πάμε και στην έκδοση για TikTok, τα σχόλια ξέφυγαν σε επίπεδο του «και εμείς που δουλεύουμε σε καφετέρειες θα γίνουμε άνεργοι» ή «δείξε μας τα εκατομμύρια σου ρε ψηλέ» ή «τι τζιγκουναράς εσύ ρε φίλε». Με την ίδια λογική λοιπόν που το βίντεό μου δεν ήταν κυριολεκτικό και ήθελα απλά να δείξει πως μικρές και σταθερές τροφοδοσίες στο επενδυμένο σου κεφάλαιο μπορούν να κάνουν θαύματα εάν αφήσεις το ανατοκιζόμενο επιτόκιο να δουλεύει μακροχρόνιο ορίζοντα, έτσι και το βιβλίο δεν θέλει να σου πει πως η λύση είναι η πλήρης απαξίωση και το να τα γράψεις όλα στα αρχίδια σου. Αντιθέτως, θέλει να σου δείξει ότι είναι καλύτερο για εσένα να πάρεις το πεπερασμένο χρόνο που έχεις στη διάθεσή σου και να τον διαθέσεις στο να λύνεις προβλήματα που όντως αξίζει να λύνεις. Χαρακτηριστικά quotes γύρω από τα οποία αναπτύσσεται το βιβλίο είναι: «Η ζωή είναι μια ατελείωτη σειρά από προβλήματα. Η λύση σε ένα πρόβλημα αποτελεί απλώς τη δημιουργία ενός άλλου». Ή «Μην προσπαθείς να αποφύγεις τα προβλήματα, προσπάθησε να βρεις τα προβλήματα που θέλεις να λύνεις». Ή «Η επιθυμία για θετικές εμπειρίες είναι από μόνη της μια αρνητική εμπειρία». Παραδόξως, η αποδοχή μιας αρνητικής εμπειρίας είναι από μόνη της μια θετική εμπειρία. Το βιβλίο μας λέει πως είναι άσκοπο να προσπαθείς να αποφύγεις συνεχώς τις δυσκολίες και τις κακοτοπιές της ζωής, καθώς στην τελική, χωρίς αυτές, δεν θα μπορούσαμε να απολαύσουμε τις καλές στιγμές.
Το κυνήγι της ευτυχίας μοιάζει ωραία ιδέα στη θεωρία, αλλά η επίτευξή του μέσω της τοξικής θετικότητας και της πλήρης αποφυγής της δυστυχίας είναι αδύνατη. Εάν τώρα έχεις διαβάσει μερικά βιβλία του είδους και δεν είσαι καινούριος στο χώρο της επιστήμης της φιλοσοφίας, τότε το συγκεκριμένο βιβλίο μάλλον δεν έχει να σου διδάξει κάτι καινούριο. Τρόπον Τινά αποτελεί μια εισαγωγή στον στοικισμό, ενώ ασπάζεται πολλές από τις αρχές του βουδισμού. Είναι ένα ευκολοδιάβαστο βιβλίο με αρκετό χιούμορ και γλώσσα την οποία είτε θα λατρέψεις είτε θα λατρέψεις να μισείς. Ο συγγραφέας τώρα, Mark Manson, ο οποίος έχει ένα εξαιρετικό κανάλι στο YouTube, αποπνέει ένα feeling κολλητού με τον οποίο περάσατε μαζί ολόκληρη την Κυριακή, τρώγοντας πίτσες, πίνοντας μπύρες, παίζοντας προ, ενώ κοιμηθήκατε μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας όπου σας ξύπνησε ένα τηλέφωνο από τον μάνατζερ σας, ο οποίος σας ανακοίνωσε την απόλυσή σας από τα McDonald's καθώς δεν εμφανιστήκατε για την πρωινή σας βαρδιά. Τώρα, είτε σε έπεισα να το διαβάσεις είτε όχι. Μετά από τις δικές μου επιλογές, λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και τα βιβλία που έχει να μας προτείνει ο Λουκάς. Καλησπέρα και από μένα, παιδιά. Είμαι ο Λουκάς από το Be Wealthy και χαίρομαι που για πρώτη φορά συνεργάζομαι με τον Στέργιο και στο προσωπικό του κανάλι εδώ πέρα. Πάμε λοιπόν να δούμε και από τη δική μου πλευρά τις δύο τελευταίες προτάσεις για αυτήν εδώ τη σειρά των βίντεο. Η πρώτη πρότασή μου λοιπόν έχει να κάνει με ένα βιβλίο που ονομάζεται Mindset. Πολλοί από εμάς ίσως να γνωρίζουμε ήδη ότι πολλά από αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας και από τις επιτυχίες που έχουμε έως ένα βαθμό δεν έχουν να κάνουν με τις ικανότητές μας, ούτε με την εξυπνάδα μας, αλλά με τον τρόπο σκέψης μας. Το βιβλίο αυτό μας δείχνει με παραδείγματα αλλά και με πειράματα έναν διαχωρισμό που μπορεί ουσιαστικά να μας δείξει του κατά πόσο μπορούμε να πετύχουμε πράγματα στη ζωή μας. Μιλάει κυρίως για το διαχωρισμό του fixed mindset και του growth mindset, αλλά και πώς άνθρωποι με ίδιες ικανότητες μπορούν να έχουν διαφορετικά αποτελέσματα, απλά και μόνο επειδή έχουν διαφορετικό mindset. Πώς για παράδειγμα άνθρωποι με πραγματικό ταλέντο σε κάποιον τομέα, όπως για παράδειγμα στη μουσική, μπορούν να καταστρέψουν την καριέρα τους, λόγω του ότι έχουν κολλήσει σε ένα fixed mindset. Και πώς από την αντίπερα όχθη, άνθρωποι με όχι τόσο μεγάλο ταλέντο σε έναν κλάδο όπως η μουσική μπορούν να πετύχουν πολύ περισσότερα και να έχουν πολύ μεγαλύτερη καριέρα στη ζωή τους επειδή έχουν διαφορετικό mindset, το growth. Για παράδειγμα, κάτι που αφορά εμένα προσωπικά, πάντα θεωρούσα ότι η ζωγραφική είναι για εξωγήινους. Πάντοτε με άφηναν με το στόμα ανοιχτό αυτοί που μπορούσαν να ζωγραφίσουν. Όπως καταλαβαίνετε, είμαι άθλιος στο κομμάτι της ζωγραφικής. Δεν το είχα ποτέ και ούτε και τώρα το έχω και απορούσα από μικρός πως κάποιοι όντως από μικρή ηλικία μπορούν να ζωγραφίσουν πολύ καλά. Ταλέντο θα πει κάποιος. Στην πραγματικότητα το ταλέντο ίσως να βοηθάει, αλλά εάν διαβάσετε το βιβλίο θα καταλάβετε ότι δεν αρκεί το ταλέντο. Ότι αν έχετε ένα growth mindset και το προσπαθήσετε με τις κατάλληλες τεχνικές και βοήθειες, ο καθένας μπορεί να φτάσει να ζωγραφίζει πάρα πολύ καλά. Πριν κλείσω για το συγκεκριμένο βιβλίο, φυσικά να πω εδώ ότι δεν έχουμε μόνο το ένα από τα δύο mindset. Κάποιος μπορεί να έχει και τα δύο mindsets σε διαφορετικούς τομείς της ζωής του. Όπως επίσης, πρέπει να ξέρετε ότι το mindset αυτό αλλάζει. Θέλει προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, δουλειά, αλλά έχει θεαματικά αποτελέσματα εάν κάποιος δουλέψει πάνω σε αυτό. Ένα άνετο βιβλίο λοιπόν για την παραλία που χαλαρά θα μπορούσε να σας κάνει παρέα την ώρα που πίνετε το φρέντο σας και κοιτάτε τον ήλιο. Η δεύτερη και τελευταία πρότασή μου από εμένα είναι, τι άλλο, το Bitcoin Standard. Το βιβλίο αυτό μιλάει, όπως έχετε ήδη καταλάβει, αν δεν το έχετε διαβάσει, γιατί άλλο, για το γνωστό πλέον νομίζω σε όλους μας Bitcoin. Αυτό όμως στο δεύτερο μισό του, καθώς στο πρώτο μισό του μιλάει για το χρήμα. Πώς εξελίχθηκε και τι σήμαινε παλαιότερα χρήμα. Έχετε σκεφτεί για παράδειγμα πώς λειτουργούσε ο κόσμος μας πριν από το χρήμα, γιατί το χρήμα είναι όντως μία ανθρώπινη ανακάλυψη. Πριν από το χρήμα υπήρχε η ανταλλαγή αγαθών. Εγώ αντάλλασα μια γελάδα για παράδειγμα για ένα άλογο που μπορεί να είχε ο γείτονάς μου. Ήταν ένα σύστημα, όπως καταλαβαίνετε, που είχε κάποια μειονεκτήματα, καθώς τι γινόταν αν εσύ ήθελες κάτι από το γείτονά σου, αλλά ο γείτονάς σου δεν ήθελε αυτό που ήθελες να του προσφέρεις ως αντάλλαγμα. Πώς φτάσαμε λοιπόν από την ανταλλαγή αγαθών μεταξύ μας, μεταξύ λίγων εκατοντάδων ανθρώπων σε μια μικρή κοινότητα συνήθως, στην χρήση μετάλλων, όπως για παράδειγμα ο χρυσός ή το ασίμι, στην δημιουργία των IOU και γενικότερα μετά του χρήματος όπως το γνωρίζουμε σήμερα και τέλος στην δημιουργία του Bitcoin. Θα δείτε μέσα ποια είναι τα χαρακτηριστικά που κάνουν κάτι χρήμα, καθώς επίσης και γιατί σύμφωνα με τον συγγραφέα το Bitcoin είναι το ιδανικότερο χρήμα που έχει ποτέ ανακαλυφθεί και κατά κάποιο τρόπο είναι το χρήμα του μέλλοντος. Πριν κλείσω όμως να πω εδώ ότι δεν χρειάζεται να είστε απαραίτητα υπέρ του Bitcoin ή να έχετε επενδύσει για παράδειγμα στο Bitcoin για να αγοράσετε και να διαβάσετε αυτό το βιβλίο. Ίσα-ίσα που πολλές φορές ένας τέτοιος λόγος του να μην έχετε επενδύσει και να μην είστε υπέρ του Bitcoin για παράδειγμα, ίσως να είναι και καλύτερος λόγος για να αγοράσετε ένα τέτοιο βιβλίο. Τέλος να αναφέρω ότι είναι εύκολο βιβλίο στην ανάγνωση αλλά και αρκετά ευχάριστο για τον μέσο άνθρωπο.
Αυτά από εμένα και κάπου εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Στέργιο για άλλη μια φορά για τη συνεργασία μας σε αυτά εδώ τα δύο βίντεο και ελπίζω στο μέλλον να την επαναλάβουμε. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like φυσικά φεύγοντας. Καλή συνέχεια από εμένα. Αυτές ήταν λοιπόν και οι προτάσεις βιβλίων μας για το συγκεκριμένο αλλά και για κάθε επόμενο καλοκαίρι. Πώς σου φάνηκαν, περιμένουμε να ακούσουμε και τις δικές σου στα σχόλια. Τι έχεις προγραμματισμένο να διαβάσεις φέτος? Πήγαινε τώρα στο κανάλι του Λουκά και δες άλλες 5 προτάσεις από αυτό. Μέχρι το επόμενο βίντεο, καλό καλοκαίρι!